ρίξε να περάσω. Έλα μέσα στον άστρο τη φωτιά να μπω να ξεδιψάσω. Να μπω να ξεδιψάσω. Άνοιξε πόρτα του ουρανού, άνοιξε να περάσω. Ανθίστε νύχτες, νύχτες σκοτεινές. Και δώστε μου τη γύρι. Να κάνω το χατήρι. Ανθίστε νύχτες σκοτεινές και δώστε μου τη γύρι. Δεν ήταν άσχημα. Σου άρεσε εγώ, το διασκέδασες. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω κοντά και με έχει εντυπωσιάσει. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Τι κάνεις? Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Φέρατε έτσι άρωμα Κρήτης. Άρωμα Κρήτης. Όλα χρειάζονται. Και πού είμαστε? Είμαστε εδώ πέρα. Εδώ στυνόμαστε. Λοιπόν, γεννήθηκες στο Βέλγιο. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως κουβαλούσες μαζί σου την Κρήτη από μωρό παιδί. Τουλάχιστον αυτά λένε τα στοιχεία μου. Και έτσι. Και με το Λαγούντο ήσουν από την πρώτη στιγμή, από 2 χρονών. Ναι, υπήρχε Λαγούντο στο σπίτι μας. Υπήρχε Λαγούντο στο σπίτι μας, οπότε είχα την τύχη να έχω νωρίτερα επαφή. Έχεις χαρακτηριστεί ερωτικός τραγουδιστής. Το αποδέχεσαι αυτό, τον όρο? Δεν μ' αρέσει να βάζω. Ναι, ταμπέλες. Ναι. Πιστεύω ότι ένα τραπέζι ή μια ζωγραφιά ή ένα καλλιτέχνη ή οτιδήποτε, μια δημιουργία είναι πιο ωραία, πιο... Υπάρχει μια πληρότητα όταν έχει από όλα τα στοιχεία και όχι μόνο να τη χαρακτηρίζει ένα. Στο Βέλγιο, υπάρχει ένα μέτρο, ναι, και μια ισορροπία. Αυτός που δημιουργεί, όντως, θα βρεθεί σε στιγμές που είναι πιο ερωτικά, θα βρεθεί σε στιγμές που υπάρχει ανανάκτηση και όλα αυτά. Κοντά, αυτή όπως βλέπεις, Μιχάλη. Αυτόν ευχαριστώ. Πάει να πει ότι δεν σας διώκω. Καθόλου. Μ' αρέσει που λες να μην είμαι μονόπλευρα τα πράγματα. Μ' αρέσει να υπάρχουν απ' όλα. Να είναι ζεστό και κρύο, να είναι καλό και κακό, να είναι όλα, να είναι άρτιο. Αλλά πάνω απ' όλα να διεκδικεί η αγάπη και το καλό, αυτό που με αντιπροσωπεύει και σαν χαρακτήρες. Ναι, αλλά πάνω απ' όλα έχεις κρατήσει και κρατάς πάντα το παραδοσιακό στοιχείο. Βέβαια, γιατί
μου αρέσει, υπάρχει λόγος. Υπάρχει ιστορία και ό,τι έχει ιστορία ανήκει σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, δεν ανήκει μόνο σε εμάς. Επομένως, ξεκινάω από εκεί, κρατώντας το μύθο στα χέρια μου και προχωρώντας μέσα σε αυτό το λαβύρινθο της εποχής μας, για να μην χαθώ όμως κιόλας. Γιατί καμιά φορά κινδυνεύομαι να θέλουμε να γίνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Και είναι λίγο. Και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ, Μιχάλη, όχι και να συνεχίσεις έτσι. Δεν είναι αλήθεια. Μπορούμε να περάσουμε το σήμερα, μπορούμε να περάσουμε. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος του σήμερα και μου αρέσει και η μόδα, μου αρέσει και όλα. Απλά έχει κάτι να πει αυτό. Δεν είναι τυχαίο που τόσα χρόνια υπάρχει. Πάμε να σε απολαύσουμε στο επόμενο τραγούδι. Και εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Ωραία. Το επόμενο τραγούδι θα μας τραγουδήσει ο Αλέξανδρος, είναι ο γιος μου. Και είναι Τι να θυμηθώ, τον Νίκο Ζουδιάρη, το έχει τραγουδήσει ο Ρίζος πρώτη φορά. Ωραία, να σας ακούσουμε. Μπράβο.
Μπράβο, 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 παιδιά. Καταπληκτικά. Υπάρχει σίγουρα και το ερωτικό στοιχείο. Γιατί το λέτε? Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν αρκετά ερωτικό. Πολύ έρωτα στη ζωή μας. Πολύ έρωτα στη ζωή μας. Βέβαια, γιατί της δίνει χρώμα, τόνο. Και υπάρχει και λόγος, απότερος. Να ξαναπάμε εκεί που είχαμε μείνει στην αρχή. Ναι. Βέλγιο, με πολλούς και διαφορετικούς λαούς, χρώματα, ανθρώπους, όλο αυτό το πολυπολιτισμικό νομίζω ότι επηρέασε και την μουσική. Είναι γεγονός. Ένα από τα πολλά είναι ότι απομυθοποίησα μικρός. Κοίταξε ένα γκρουπ, αν θέλετε. Και... δηλαδή ήταν η εποχή των γκαράζ, ας πούμε, παίζανε οι μπάδες και όλα αυτά. Δεν, όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, θυμάμαι και λέγανε τότε οι πωλήσεις και λοιπά, ήταν Σκόρπιος και αυτό ξεκινάει. Πότε ήρθες σε Ελλάδα, πότε ήρθατε? Το 78-79. Δεν είχα τέτοιο σκάλωμα που λένε οι νεαροί σήμερα. Δεν χρειάζεται. Μπορείς να πεις, ξανά το λέω, μπορούμε να εκφραστούμε μέσα από αυτό που έχουμε. Αυτό ήθελα να πω. Απλά λόγια, σήμερα βλέπετε νέο κόσμο να έρχεται. Βέβαια, βέβαια. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλό τα μουσικά γυμνάσια τότε που ξεκινήσανε κλπ. Αλλά όχι μόνο. Γενικότερα και ο νέος κόσμος έτσι που ψάχνετε και όλο αυτό που ζούμε γενικότερα σήμερα, βοηθά. Είναι ανάγκη να γυρίσουμε πίσω στο Παρίσι, να πάρουμε το μέτρο για το καλούπι, για το μέτρο που λένε. Να γυρίσουμε πίσω στην αρχή, να δούμε και να ξεκινήσουμε ξανά. Κάτι δεν πάει τόσο καλά. Κάτι δεν κάνουμε τόσο σωστά. Βέβαια, είναι του χρόνου αυτό. Είναι επακόλουθο, έτσι, μέσα στον κύκλο. Εσείς όμως κάνετε κάτι πάρα πολύ σωστά. Προσπαθούμε. Εύχομαι αυτόν τον καιρό και πιστεύω ότι γίνονται πράγματα μέσα στους χώρους που εργάζονται οι καλλιτέχνες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πιστεύω ότι γίνονται πράγματα. Ωραία. Άλλα δύο τραγούδια σας να τα ακούσουν και να τα απολαύσουν. Μέσα μου την αμόρφια του κόσμου. Μάνα μου να
χάνεται, φεύγει η ζωή και χάνεται. Πολύ ωραία. Πραγματικά. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να πούμε κιόλας που εμφανίζεστε όμως. Αυτόν τον καιρό εμφανιζόμαστε στη μουσική σκηνή Ρυθμός. Είναι στην Λιούπολη και θα είμαστε τις Παρασκευές εκεί. Και τα Χριστούγεννα, παραμονή και ημέρα Χριστουγέννων. Γιατί την πρωτοχρονιά θα κατέβουμε στην Κρήτη. Και μετά την πρωτοχρονιά στις 5 του μηνός ξεκινάμε πάλι εκεί. Σάββατα. Έχετε άλλο ένα να μας αφιερώσετε. Βεβαίως, αλλά αν έχετε, έχει ξεκουρδίσει. Και είναι αγένεια. Είναι μεγάλη διαδικασία για να... Όχι, δεν είναι. Μέχρι να πείτε κάτι, νομίζω... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είναι. Λοιπόν, να πάμε τότε ίσως σε ένα διάλειμμα. Να δώσουμε στο Μιχάλη και στα παιδιά να κουρδίσουν τα όργανά τους. Ή τραγούδι. Με τραγούδι. Με τραγούδι. Ωραία. Να κουρδίσουμε με τραγούδι. Ωραία ιδέα αυτό. Θα πάμε με τραγούδι. Πάμε τραγούδι. Βεργά και διαμαντένια πέτρα. Και διαμαντένια πέτρα πως ήθελα τα μόσουμε ή το μάτι μου εξεπέτα. Πάλι σήμερα τα μάτια που με κρίνουν. Τα μάτια που με κρίνουν και από μου παίρνουν το νου μου, ήσυχο δεν με αφήνουν.
και έπεσα στο στεφάνι. Μέσα στα στενά σου και εσύ δα και με σκλάβωσες με ένα χαμόγελο σου. Σκλάβος σου είμαι και μπορείς εδώ να με δικάσεις. Μα σαν μου λύσεις τα δεσμά δεν θα με ξαναπιάσεις. Απ' τα βόλτα θα πάρω τα στενά πάλι να σ' αντικρίσω. Πάλι να σ' αντικρίσω με την καρδιά που σκλάβωσες να'ρθω να σου μιλήσω. Ακριβά την περιέργεια μου.